Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα κιόλας. 7 λεπτά και μετά τις 2 ξεκινάμε στο σημερινό εκπομπή ο Λίμπερο παντού. Γιώργος Παναγκτής στο μικρόφωνο και ο Χρήστος Χιώτης απέναντι στη ρύθμιση του ήχου. Θα πάμε παρέα ως και τις 3 για να παραδώσουμε σκητάλη στο πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα στη συνέχεια. Να πάμε να δούμε σε αυτή την ώρα ό,τι υπάρχει, ό,τι κινείται στην αθλητική επικαιρότητα και όχι μόνο. Να πάμε να δούμε ότι είχαμε και το Σαββατοκύριακο, ένα Σαββατοκύριακο που είχε αγωνιστική δράση. Είχε ακόμη και τένις χθες. Είδες χθες ο τένις χθες μήπως? Αυτό το πεντάωρο παιχνίδι. Ούτε εγώ το είδα να σου πω την αλήθεια. Αλλά πολύ, πολύ χαμός στα social media και γενικότερα. Όλοι μιλούν. Οι ειδικοί αυτοί που ξέρουν από τένις και παρακολουθούν για το κορυφαίο παιχνίδι όλων των εποχών. Ένα από τα κορυφαία σίγουρα. Έχουμε τα μεταγραφικά. Η Μπαρτσελόνα παρουσίασε χθες τον Γκρισμάν. Έχουμε τα μεταγραφικά και εδώ στα δικά μας. Έχουμε ΠΑΟ, Κάρι που ξεκινούν μια πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα για διαφορετικούς λόγους. Ασπρομαύρη και κυτρινόμαυρη. Υπάρχουν και τα θεματάκια του Ηρακλή και γενικότερα έτσι υπάρχει η επικαιρότητα και θα τη δούμε σε αυτή την ώρα εδώ στο Λίμπερο. Καταρχήν να ξεκινήσουμε με το πιο πρόσφατο, την πιο πρόσφατη είδηση. Καθώς πριν λίγη ώρα η Πόρτο ανακοίνωσε ότι ο Όγκυρ Κασίγιας ουσιαστικά κρεμάει τα γάντια του σε ηλικία 38 ετών. Βέβαια αυτό ίσως και να είναι προσωρινό, τουλάχιστον αυτό συμπεραίνουμε από την ανακοίνωση της Πόρτο, καθώς αναφέρεται ότι θα σταματήσει, θα αποσυρθεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Θυμίζουμε ότι είχε υποστεί έμφραγμα μυοκαρδίου την Πρωτομαγιά. Θα αναλάβει χρέη τεχνικού διευθυντή στην Πόρτο κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής του. Και εφόσον ξεπεράσει το πρόβλημα και είναι όλα εντάξει και μπορεί να ξαναπαίξει, δεν ξέρω βέβαια αν θα θελήσει ίσως να κλείσει αγωνιστικά για μία σεζόν ακόμη και αν θα πάρει κάποια παιχνίδια, κάποιες συμμετοχές. Προς το παρόν πάντως, αυτό που κρατάμε είναι ότι σταματά, ότι αποσύρεται, κρεμά τα γάντια του και αναλαμβάνει χρέη τεχνικού διευθυντή στην Πόρτο. Ο Όγκυρ Κασίγιας, ο θρύλος, έτσι, Ισπανός τερματοφύλακας, ο οποίος έχει προσφέρει ούτως ή άλλως πολύ μεγάλες στιγμές στην καριέρα του και έτσι, νομίζω και με τη δική μου τη γενιά και την νεότερη έχει συνδεθεί πάρα πολύ με τις επιτυχίες του στη Ρεάλ και όχι μόνο. Το Σαββατοκύριακο είχαμε αρκετά θεματάκια. Πέρα από την δράση που υπήρχε στο Κόπα Αφρικα με τους δύο ημιτελικούς, καταρχήν να υπενθυμίσουμε ή να ενημερώσουμε σε όσους δεν πήρατε είδηση ή τέγινε το βράδυ, η Αλγερία με γκολ του Μαχρέζ στις καθυστερήσεις των 95 πήρε την πρόκριση στον τελικό του Κόπα Αφρικα κερδίζοντας την Ιγυρία με 2-1, ενώ στο παιχνίδι που είχε προηγηθεί χρονικά στον πρώτο ημιτελικό πήρε την πρόκριση η Σενεγάλη κερδίζοντας με 1-0 την Τινησία με αυτόν γκολ που μπήκε στο 100, στο 10 λεπτό της παράτασης και τη Σενεγαλέζη με 1-0 πήραν την πρόκριση. Επομένως Σενεγάλη Αλγερία είναι το ζευγάρι του τελικού του Κόπα Αφρικα που θα γίνει την Παρασκευή στις 10 το βράδυ στο Κάιρο, στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Λοιπόν, είχαμε χθες βράδυ και την. Χθες βράδυ εδώ, βράδυ για μας, στις ΗΠΑ, στο Μυργό, την Γιάννη Αντετοκούνμπο Day. Αυτό πάλι. Γιάννη Αντετοκούνμπο Day. Θα γιορτάζουν δηλαδή κάθε χρόνο 14 Ιουλίου θα έχουν ημέρα Γιάννη Αντετοκούνμπο. Λες και είναι κανένας Άγιος, ας πούμε. Εντάξει, λίγο υπερβολικό το βρίσκω. Πάντως μαζεύτηκε πολλοί κόσμος από ό,τι βλέπαμε εκεί στα βίντεο και στις φωτογραφίες. Ο Αντετοκούνμπο είπε εκεί τα δικά του, ότι δεν θέλω να με ξαναλέτε, λέει MVP, μέχρι να ξαναπάρω το βραβείο του χρόνου. Εντάξει, νομίζω και από τέτοιου είδους εκδηλώσεις καταλαβαίνουμε το τι πέραση έχει, το πώς τον αντιλαμβάνονται εκεί, νομίζω πολύ περισσότερο από ό,τι εμείς εδώ, ως δικό του ηγέτη, ως ήρωα, τον έχουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Έτσι, χθες βράδυ είχαμε και αυτό. Στα υπόλοιπα, έτσι, από τους Έλληνες του εξωτερικού, ο Μανολάς ανακοινώθηκε από την Νάπολη το Σάββατο και επίσημα πέρασε ιατρικά, ξεκίνησε τις προπονήσεις. Έτσι, πήρε οριστική μορφή η μεταγραφή του στην Νάπολη, γνώρισε και τους νέους συμπαίκτες και τον Κάρλο Αντσελότη, τον οποίο θα έχει ως τεχνικό στους Ναπολιτάνους. Είπε και τα τραγούδια του, τραγούδισε και ένα ιταλικό τραγούδι, κυκλοφόρησε ένα βιντεάκι και τον αποθέωσαν μάλιστα οι νέοι τους συμπαίκτες. Ενώ όσον αφορά και το τραγούδι, είχαμε και τον Παπασταθόπουλο που τραγούδισε αργυρό με τον Ομπαμεγιάνγκ να σκάει στα γέλια στο γεύμα των παικτών της Arsenal. Πρέπει να το δείτε αυτό το βιντεάκι. Πέθανε στα γέλια ο Μπαμεγιάν μόλις άκουσε τον Σοκράτη Παπασταθόπουλο να τραγουδάει τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Λοιπόν, η ΕΟΚ, η Ελληνική Ομοσπονδία Καλωσοφέρειας, πριν λίγο ανακοίνωσε την απόφαση του ΔΣ για παράταση στην προθεσμία δηλώσεων συμμετοχή στα εθνικά πρωταθλήματα και στο κύπελο στην Παρασκευή 19 Ιουλίου. Προφανώς αυτή η ανακοίνωση και αυτή η απόφαση σχετίζεται με τον Ολυμπιακό. Σήμερα αναμενόταν να δηλώσει συμμετοχή στην Α2 ή δεν ξέρουμε πού αλλού η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού. Τώρα, πριν από λίγα λεπτά, ανακοίνωσε η ΕΟΚ ότι παίρνει παράταση η προθεσμία των δηλώσεων. Οπότε θα τραβήξει μέχρι την Παρασκευή αυτή τη ιστορία να δούμε εν τέλει πού θα καταλήξει ο Ολυμπιακός, σε ποια κατηγορία θα αγωνίζεται του χρόνου. Αν και το επικρατέστερο σενάριο είναι φυσικά η Α2. Λοιπόν, και να πάμε σιγά σιγά να περάσουμε στα του ΠΑΟΚ. Να πάμε να ξεκινήσουμε με τους ασπρόμαυρους, οι οποίοι την Παρασκευή έπαιξαν με την Ουνιβερσιταδέα Κλουζ στη Ρουμανία. Επικράτησαν πολύ άνετα με 5-0. Εντάξει, υποδέστερη αντίπαλος φυσικά η ρουμανική ομάδα.
Φάνηκε αυτό ξεκάθαρα στο παιχνίδι. Ωστόσο, ήταν μια δυνατή προπόνηση, ένα καλό τεστ για τον Δικέφαλο. Και νομίζω ο Αμπέλ Φερέιρα έβγαλε και άλλα χρήσιμα συμπεράσματα για τον ίδιο. Και πλέον ο ΠΑΟΚ μπαίνει σε μια εβδομάδα αρκετά κρίσιμη όσον αφορά και το χτίσιμο του για τη νέα σεζόν και τα προκριματικά του Champions League που θα έρθουν πιο άμεσα. Διότι καλείται ο Αμπέλ Φερέιρα να πάρει τις τελικές του αποφάσεις, αν δεν τις έχει πάρει ήδη ο ίδιος. Τουλάχιστον καλείται να μας τις γνωστοποιήσει κιόλας αυτήν την εβδομάδα για το ποιους παίκτες θα υπολογίζει και ποιους όχι, ποιοι θα κοπούν από το ρόστερ. Την Πέμπτη θυμίζουμε η ομάδα να χωρεί και πάλι για την Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, το Horst αυτή τη φορά. Και δεν ξέρουμε αν θα έχει κάποιο μεταγραφικό απόκτημα επιπλέον. Νομίζω αυτή είναι και η μεγαλύτερη αγωνία και στον κόσμο του ΠΑΟΚ, ίσως και στο τεχνικό team με τον Αμπέλ Φερέιρα. Να βλέπει την περίπτωση του Παλίνια να δυσκολεύει. Πολύ δύσκολα ο Πορτογάλος θα έρθει στον Δικέφαλο, κυρίως λόγω Μπράγκα, που δεν θέλει σε καμία περίπτωση να τον παραχωρήσει. Έχει το δικαίωμα να τον κρατήσει για άλλο ένα χρόνο ως δανεικό από την Sporting Λισαβόνας. Και έτσι, σήμερα γράφτηκε και άλλο ένα σενάριο για έναν Ισπανό μέσο 22 ετών που ανήκει στη Μάλαγα. Ο λόγος για τον Σετσίνι πριν από λίγο. Πριν από λίγη ώρα βγήκε στη δημοσία το όνομά του από ισπανικό δημοσίευμα, από το ραδιόφωνο της Μάρκα συγκεκριμένα είναι το δημοσίευμα, στην ιστοσελίδα που γράφεται ότι ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος είχε αποκτηθεί το 2017 από τη Μάλαγα έναντι 4,7 εκατομμύρια ευρώ έδωσε η Μάλαγα για να τον πάρει από την Banfield, ωστόσο δεν έχει παίξει στην ισπανική ομάδα, μόλις 3 συμμετοχές έχει καταγράψει. Πέρυσι ήταν δανεικό στην πρώην ομάδα του, έκανε 15 συμμετοχές. Και οι Ήβρες υποστηρίζουν ότι ο Σετσίνι, εφόσον δεν υπολογίζεται, η Μάλαγα θέλει να τον πουλήσει για να πάρει και ένα μέρος των χρημάτων που είχε δαπανίσει για την αποκτήσή του. Δεν ξέρουμε αν θα προχωρήσει προς το παρόν αυτή η περίπτωση για τον Δικέφαλο. Πρόκειται για ένα νεαρό μέσο, πάντως με προοπτική, με τα φόντα για να υπάρχει εξέλιξη στην περίπτωση. Το ΠΑΟΚ κοιτάει τους παίκτες, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο σε αυτή τη φάση ο Φερέιρα θα πάει σε μια τέτοια επιλογή που σαφώς περιέχει μεγαλύτερο ρίσκο. Ή θα επιλέξει κάποιον πιο έμπειρο, σίγουρο μέσο που να έρθει έτοιμος να προσφέρει. Ο ΠΑΟΚ νωρίτερα ανακοίνωσε και τα φιλικά παιχνίδια που θα δοθούν στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Να τα υπενθυμίσουμε λίγο. Το Σάββατο αρχικά ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει τη Sint Truiden στο Βέλγιο στις 5 ώρα Ελλάδος το απόγευμα. Στις 23 του μήνα, τρεις μέρες αργότερα, ο Δικέφαλος θα πάει και πάλι στο Βέλγιο για να παίξει κόντρα στην Άντερλεχτ, στο προπονητικό κέντρο της Άντερλεχτ, στις 7 το απόγευμα ώρα Ελλάδος το παιχνίδι αυτό. Και το τελευταίο, μάλλον τα δύο τελευταία του φιλικά που θα γίνουν την ίδια μέρα στις 27 του μήνα. Εδώ τώρα αυτό είναι λίγο περίεργο, λίγο έτσι ασυνήθιστο. Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στο Χόρστ στις 4 απέναντι στην Αλτα Βοόν από τη Σαουδική Αραβία και στις 8 θα παίξει με την Φορτούνα Σιτάρτ στην έδρα της Ολλανδικής ομάδας στο Φορτούνα Σιτάρτ Στέντιουμ. Δύο φιλικά παιχνίδια με απόσταση ουσιαστικά 2 ώρων από τις 6 που θα λήξει το ένα ως 8 που θα αρχίσει το άλλο. Προφανώς δεν θα παίξουν οι παίκτες, θα χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικές ομάδες εκεί ο Φερέιρα. Δύο διαφορετικές δεκάδες για να τεστάρει τους ποδοσφαιριστές που θέλει. Θα είναι και το τελευταίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Άλλωστε και ο ΠΑΟΚ θα μπαίνει στην τελική ευθεία εν όψη των αγώνων του Champions League. Λοιπόν, πάμε λίγο να ανοίξουμε μια άλλη παρένθεση. Θα συνεχίσουμε και με τα του ΠΑΟΚ και με τα μεταγραφικά και με όλα τα ευρωποδοσφαιρικά. Να πάμε να ανοίξουμε μια μπασκετική παρένθεση. Καθώς μόλις πριν από λίγο η ΚΑΕΑΡΙΣ ανακοίνωσε το νέο διοικητικό της σχήμα, τη σύνδεση του νέου διοικητικού συμβουλίου μετά την αναδιάρθρωση που έγινε στην ΚΑΕ. Και όπως διαβάζουμε, αντιπρόεδρος θα είναι ο Άκης Σακελαρίου, ο γνωστός ηθοποιός, μάλιστα, ο οποίος έχει δηλώσει στο παρελθόν και τα κίτρινο-μαύρα αισθήματά του. Κατάλαβε για ποιον λέμε Χρήστο, έτσι, Άκη Σακελαρίου. Δεν είχε ακουστεί το όνομά του, είναι η αλήθεια, τις προηγούμενες ημέρες. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος παραμένει ο Χάρης Παπαγεωργίου. Η έκπληξη, όπως είπαμε, έχει να κάνει με τον Άκη Σακελαρίου, που θα είναι ως αντιπρόεδρος στο διοικητικό σχήμα. Οι υπόλοιποι είναι ως μέλος ο Χρήστος Αραμπατζής, καθηγητής Απιθύτα, και η Τζελίνα Μακραντονάκη, που είναι δικηγόρος. Το πέμπτο μέλος του νέου ΔΣ θα οριστεί από τον Εραστέχνη Άρη μετά το σημερινό διοικητικό συμβούλιο που θα γίνει το απόγευμα, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση της Sky Aris. Λοιπόν, μια και αναφερόμασταν και στα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, ενδιαφέρουσα ήταν και με συγκεκριμένη τοποθέτηση σε αυτό το κομμάτι, σε αυτό το τομέα το μεταγραφικό, και η συνέντευξη που έδωσε ο Κρέσπο στην εφημερίδα Φόρτσα, που διαβάσαμε το Σάββατο, ο οποίος Κρέσπο ούτε λίγο ούτε πολύ είπε ξεκάθαρα ότι πρέπει να έρθουν ποδοσφαιριστές για να καλυφθούν τα κενά στη μεσαία γραμμή, πρέπει να έρθουν καλοί παίκτες, όπως είπε, για να υπάρχει βελτίωση, καθώς έχουν φύγει, όπως λέει ο Κρέσπο, 5 παίκτες ενδεκάδας. Δεν τα λέμε εμείς, μάλλον τα λέμε και εμείς. Ο Κρέσπο συμφωνεί, από ό,τι φαίνεται, με την άποψη που κυριαρχεί και στις τάξεις των φίλων του ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια, πως πρέπει να γίνουν άμεσα μεταγραφικές κινήσεις, κυρίως στη μεσαία γραμμή, για να καλυφθούν τα κενά που έχουν δημιουργηθεί εκεί μετά την φυγή και του Κάνιας και του Σάχοφ.
και του Ολιβέρα που, όπως φαίνεται, το κεφάλαιο αυτό κλείνει για τον ΠΑΟΚ, ιδίως μετά την μια εξέλιξη που υπήρχε το Σάββατο στην Πόρτο μεταγραφική με την περίπτωση του Όλιβερ Τόρες του Ισπανού μέσου, που όπως φαίνεται παραχωρείται πολίτες στην Σεβίλη από την Πόρτο. Επομένως, δημιουργείται ένα κενό στη μεσαία γραμμή εκεί τη Πόρτο και ο Σέρτζιο Ολιβέρα θα είναι αυτός που θα πάρει την ευκαιρία για να διατηρηθεί στο ρόστερ και να υπολογίζεται για τη φετινή σεζόν. Κάπως έτσι φαίνεται να κλείνει αυτό το κεφάλαιο για τον ΠΑΟΚ και μένει να δούμε πότε επιτέλους θα έρθει αυτός ο χαφ που περιμένουν όλοι στον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, παίζουμε, λέει, τα πιο σημαντικά παιχνίδια σε λιγότερο από ένα μήνα και περιμένουμε να κλείσει το ρόστερ με τις επόμενες προσθήκες. Και δεν είναι μόνο οι δύο, λέει, που λείπουν με τραυματισμούς, είναι και ο Κάνιας, ο Σάχοφ, ο Ολιβέιρα, προφανώς αναφερόταν στον Μαουρίσιο και τον Βέρμπλουμ που πέρυσι ήταν στην ομάδα. Ήρθαν κάποιοι, λέει, νέοι παίκτες που έχουν προοπτική, όπως ο Στόχ που είναι top παίκτης. Τον χαρακτηρίζει το παίκτο Στόχ και αυτό σημαντικό ως άποψη του Κρέσπο. Και περιμένουμε, λέει, να καλυφθούν τα κενά στη μεσαία γραμμή, εκεί όπου χάσαμε τους πιο πολλούς παίκτες και να προχωρήσουμε. Δυστυχώς είναι λίγο πιεστικός και ο χρόνος. Και αυτό πολύ ενδιαφέρον που αναφέρει ο Κρέσπο στην συνέντευξή του. Και ο χρόνος πιέζει, είναι η αλήθεια, τον ΠΑΟΚ, όσο κυλούν οι μέρες και πλησιάζει και το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τα προγραμματικά του Champions League. Και δεν έρχεται και ο παίκτης στη μεσαία γραμμή, τόσο αυξάνεται και η πίεση, σαφώς. Λοιπόν, και αναμένοντας τον χαφ που πρόκειται να έρθει στον ΠΑΟΚ και περιμένουμε να δούμε ποιος θα είναι αυτός και πότε θα φτάσει, πότε θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία και αν θα προλάβουν να είναι έτοιμος για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Αυγούστου, να πάμε να περάσουμε και στα μεταγραφικά του Αρίγιου, που υπάρχει μια κινητικότητα από εχθές και συγκεκριμένα στο θέμα του Λουίς Ιμπάνιες, του 31χρονου αριστερού μπακ από την Αργεντινή, ο οποίος έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη από χθες με τον μάνατζερ του για να διαπραγματευτεί ξανά με τον Άρη. Η υπόθεση του φαινόταν να έχει οδηγηθεί σε ένα βάγιο, να έχει παγώσει το προηγούμενο διάστημα. Ωστόσο, μετά την χθεσινή άφηξη του ατζέντη του παίκτη και του ίδιου του ποδοσφαιριστή εδώ στη Θεσσαλονίκη, μάλιστα ανέβασε και φωτογραφίες στο Instagram, επομένως δεν μπορεί να αμφισβητηθεί η παρουσία του εδώ στην πόλη. Έτσι, δρομολογεί ξανά εξελίξεις. Υπήρχε επαφή με την πλευρά του Άρη, έγινε η πρόταση από τον Ντίνο Διαμαντόπουλο, συγκεκριμένη πρόταση, και πλέον οι κυτρινόμαυροι αναμένουν την απάντηση της πλευράς του Λουίς Ιμπάνιες. Διετέ συμβόλαιο του πρότειναν, όπως διαβάζουμε και στο Λαμπαουτάρης, και από εκεί πέρα το θέμα είναι να συμφωνήσει ο Αργεντινός κυρίως στις αποδοχές που θα λαμβάνει σε τις απολαβές του για την δεύτερη σεζόν του συμβολέου, καθώς όπως γράφεται και στο Λαμπαουτάρης υπήρξε συμφωνία για την πρώτη χρονιά, για την πρώτη αγωνιστική περίοδο από το διετέ συμβόλαιο. Μένει να ρίξει λίγο τις απαιτήσεις του και ο Ιμπάνιες για τη δεύτερη σεζόν για να επέλθει συμφωνία. Ο Άρης ούτως ή άλλως έχει κάνει οικονομική υπέρβαση για την περίπτωση του Ιμπάνιες, καθώς είναι αρκετά τα χρήματα που ζητά για αριστερό μπακ, για τη θέση στην οποία ο Άρης ούτως ή άλλως έχει και τον Κορχούτ, αλλά σαφώς θέλει και ένα δεύτερο παίκτη και για να αυξήσει τον ανταγωνισμό και για να μην δημιουργηθεί κάποιο κενό στη μέση της περίοδου. Επομένως, αναμένουμε τις επόμενες ώρες να ξεκαθαρίσει και αυτό το θέμα. Διαφορετικά θα στραφούν σε άλλη περίπτωση παίκτη οι κίτρινο-μαύροι. Ο Ντάνιελ Σούντγκρεν αφήχθη χθες ξανά στη Θεσσαλονίκη. Δεύτερη, τρίτη φορά ήταν αυτή που ήρθε. Εν πάση περιπτώσει, ήταν και η τελευταία πάντως. Ήρθε για να μείνει αυτή τη φορά ο Ντάνιελ Σούντγκρεν και θα ξεκινήσει από σήμερα τις προπονήσεις με τους κίτρινο-μαύρους. Θα ενσωματωθεί κανονικά στην ομάδα, να μπει και αυτό σιγά σιγά σε ρυθμό. Ρυθμό αγωνιστικό ούτως ή άλλως έχει ο ίδιος, καθώς δεν σταμάτησε και καθόλου, δεν έκανε διακοπές ο Σουηδός. Είχαν κανονικά αγωνιστική δράση με την ΑΕΚ Στοκχόλμης. Ήρθε, λοιπόν, τον υποδέχθηκε και ο Λάρσον στο αεροδρόμιο, συμπατριώτης του, έτσι ως πρώτο καλώς όρισμα. Ο Σούντγκρεν, ο οποίος σιγά σιγά, είπαμε, και αυτός θα μπει στα πλάνα του Σάββα Παντελίδη για το δεξιά άκρο της άμυνας, και μένει να δούμε αν θα πάρει και χρόνο συμμετοχή στο φιλικό της Πέμπτης με τον Ατρόμητο. Πρόβα Τζενεράλε θα είναι το παιχνίδι αυτό για τον Άρη, καθώς μετά από αυτή την Πέμπτη, την επόμενη Πέμπτη, 25 του Ιουλίου, είναι το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι, το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν κόντρα στην ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Μάλιστα, για το παιχνίδι αυτό αναμένεται να γίνει και επιθεώρηση του Γκλιάνδης Βικελίδης από τους εκπροσώπους της UEFA. Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της επιτροπής είναι ο Ντανίλο Φυλακιώνε, όπως είχαμε μάθει και το προηγούμενο διάστημα. Αυτός που έχει αναλάβει να τσεκάρει το Γκλιάνδης Βικελίδης για το αν είναι έτοιμο, αν είναι σε θέση να φιλοξενήσει αγώνες για τα προκριματικά του Europa League. Ήταν να έρθει στη Θεσσαλονίκη για να επιθεωρήσει το γήπεδο 12 Ιουλίου. Τελικά το ραντεβού μεταδέθηκε για λίγες ημέρες και στο τέλος αυτής της εβδομάδας θα περάσει μια βόλτα εκεί με τους συνεργάτες του από το Κλάνη Βικελίδης, ο Ιταλός Επίτροπος, να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται όχι μόνο ο αγωνιστικός χώρος, γενικότερα το γήπεδο, μετά και τα τελευταία έργα που έχουν γίνει, βελτιωτικά έργα, και σίγουρα θα έχει αλλάξει μορφή σε αρκετούς χώρους το Κλειάνδης Βικελίδης. Θα είναι διαφορετικό και θα το συνειδητοποιήσουν και οι φίλοι του Άρη στο μάτς της Πέμπτης, αυτοί που θα βρεθούν στο γήπεδο για την πρόβα Τζενεράλε στο φιλικό παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο. Θα δουν τις αλλαγές, θα δουν τις εργασίες που έχουν γίνει σε όλους τους χώρους του γήπεδου.
στις κερκίδες, στα αποδυτήρια δεν θα τις δουν, αλλά θα τις δουν οι Ιταλοί επιτροπή σίγουρα, για να είναι έτοιμο το γήπεδο, να είναι όπως πρέπει εν ώψη του πρώτου ευρωπαϊκού αγώνα μετά από 8 χρόνια για τον Άρη στο Κλεάνθης Βικελίδης. Ενώ κλιμάκια του UEFA αναμένεται να έρθει και στην Τούμπα αυτήν την εβδομάδα, να επιθεωρήσει επίσης για τα προγραμματικά του Champions League που θα είναι 2 εβδομάδες αργότερα, αλλά σιγά σιγά θα μπαίνουν και οι ασπρόμαυροι στους ρυθμούς των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο πρώτο break. Το πρώτο και μοναδικό break στο ημίωρο εδώ της εκπομπής στο Λίμπερο Παντού. Μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Θα επιστρέψουμε στο δεύτερο μέρος, θα δούμε και τα υπόλοιπα μεταγραφικά, αγωνιστικά και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Ακούτε Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή ο Λίμπερο Παντού. Θα πάμε παρέα ως και τις 3 μέχρι να δώσουμε σκητάλη στο εγκρό του αγώνα για το πέναλτι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Συνεχίζουμε με ό,τι κινείται στην αθλητική επικαιρότητα, ό,τι τελευταία νέα υπάρχουν. Και μια και είδαμε νωρίτερα τι συμβαίνει στα του ΠΑΟΚ, στα του Άρη, στα μεταγραφικά και εν ώψη τη εβδομάδα που έρχεται με τον Άρη να δίνει την πρόβα Τζενεράλε κοντά στον Ατρόμητο την Πέμπτη και τον ΠΑΟΚ να ετοιμάζεται για να ξαναφύγει στην Ολλανδία για τον δεύτερο κύκλο των φιλικών αγωνών, έχοντας περισσότερο δρόμο μπροστά του. Περιμένουμε αυτή την εβδομάδα επομένως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Σήμερα περιμένουμε ίσως να έχουμε εξελίξει και στο θέμα του Άγγελου Αναστασιάδη και της παρουσίας του στην εθνική ομάδα, στον πάγκο της εθνικής. Με δημοσίευμα που διαβάσαμε το πρωί στην εφημερίδα Live Sport από Αθήνα μεριά, μάθαμε ότι ο πρόεδρος ΕΠΟ Βαγγέλος Γραμμένος θα έχει συνάντηση με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό και θα το ανακοινώσει ουσιαστικά τη λύση συνεργασίας μεταξύ των πλευρών. Να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί αυτή η είδηση, αυτό το δημοσίευμα. Πάντως, φουντώνουν όλο και περισσότερο και μέσα στη διάρκεια της ημέρας τα σενάρια για τον Άγγελο Αναστασιάδη και το ενδεχόμενο να αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο της εθνικής ομάδας. Λοιπόν, όσον αφορά τα υπόλοιπα μεταγραφικά και από τον διεθνή χώρο, σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Ντελίχτ στην Γιουβέντους, ενώ συνεχίζουν να υπάρχουν τα σενάρια για τον Νεϊμάρ, για τον Μπογκμπά και όλα αυτά που μας απασχολούν εδώ και καιρό και τείνουν να γίνουν σύριαλ. Υπάρχει φυσικά από χθες, η παρουσίαση του Γκρισμάν στην Μπαρτσελόνα. Παρουσιάστηκε και επίσημα ως νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας. Βέβαια, η Ατλέτικο δεν το βάζει κάτω και θα πάει στα δικαστήρια την υπόθεση, κυνηγώντας, διεκδικώντας άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση του Αντουάν Γκρισμάν. Στα 120 εκατομμύρια ευρώ η ρήτρα που πλήρωσε η Μπαρτσελόνα. Ωστόσο, οι άνθρωποι της Ατλέτικο διεκδικούν άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν διαπραγματεύσεις μεταξύ δύο πλευρών πριν ολοκληρωθεί η προθεσμία που υπήρχε για τον Γκρισμάν να λήξει, δηλαδή και μετά να μπορεί να διαπραγματευτεί με άλλη ομάδα. Ήταν, αν δεν κάνω λάθος, στις αρχές του Ιουλίου. Να δούμε πώς θα αποδείξουν αυτό οι άνθρωποι της Ατλέτικο και αν όντως δικαιωθούν και ζητήσουν άλλα 80 εκατομμύρια ευρώ και τα πάρουν από την Μπαρτσελόνα, η οποία Μπαρτσελόνα παρουσίασε, όπως είπαμε, με κάθε επισημότητα τον Γάλλο Σταρ, ο οποίος Γάλλο Σταρ μας τα γύρισε λίγο, είναι η αλήθεια. Πέρσι, τέτοια εποχή, μας έλεγε για την απόφασή του να παραμείνει στην Ατλέτικο και να αρνηθεί την πρόταση της Μπαρτσελόνα, καθώς, όπως μας είχε πει πέρσι, είναι η Μπαρτσελόνα του Μέση και η Ατλέτικο του Γκρισμάν. Έτσι θα το θυμούνται. Τελικά, φέτος μας λέει ότι ο Μέση είναι θρύλος και είναι τιμή του να παίζει δίπλα του. Να δούμε τι θα καταφέρουμε. Ωραίος ο Γκρισμάν. Έτσι, ωραία τα γύρισε, Χρήστο. Μια χαρά. Άμα πέφτει και το χρήμα. Και άμα είχε στραβώσει και με άλλα πράγματα στην Ατλέτικο ο Γάλλος. Τι ωραία, τι καλά τώρα. Ξαφνικά. Μάλιστα, ρωτήθηκε κιόλας γι' αυτό στη συνέντευξη που έδωσε χθες. Για το ότι πέρσι έλεγε άλλα και τώρα λέει άλλα. Είπε, εντάξει, θα απολογηθώ, λέει, εντός γηπέδου δίνοντας assist σε Μέση και Σουάρες που θα με ήθελαν από πέρσι ως συμπαίκτη. Τέλος πάντων, θα δούμε τι θα κάνει ο Γκρισμάν στην Μπαρτσελόνα, πώς θα δέσει, πώς θα πιάσει. Πάντως, ήδη υπάρχουν και δημοσιεύματα στην Ισπανία που περιμένουν να δουν πόσα γκολ θα πιάσουν οι τρεις τους ως τριάδα μετά το MSN που είχαμε, το Μέση, Σουάρες, Νεϊμάρ. Θα έχουμε τώρα το MSG με Μέση, Σουάρες, Γκρισμάν. Βέβαια, η Μπάρτσα έχει ακόμη τον Κουτίνιο, τον Ντεμπελέ, πρέπει να δει τι θα κάνει και με αυτούς. Διότι δεν χωρούν όλοι στο ρόστερ και αν πάει και ο Νεϊμάρ, φανταστείτε τι έχει να γίνει εκεί. Ποιος θα πρωτοπαίζει την επίθεση. Δεν ξέρω ποιος θα παίζει πίσω, βέβαια, στη μεσαία γραμμή πέρα από τον Μπουσκέτς. Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι, αλλά σε αυτό το επίπεδο θα φανεί ποιοι μπορεί να ανταποκριθούν για να επανέλθει επιτέλους η Μπαρτσελόνα και στις επιτυχίες και στην Ευρώπη μετά από τα πανωτά στραμπάτσα που έχει δεχτεί αυτές τις δύο σεζόν που πέρασαν. Ο Απόλλων Λάρισας με ποιον έκλεισε φιλικό, Χριστό, είδες? Με την Μπεσίκτας θα παίξει ο Απόλλων Λάρισας. Ο Απόλλων Λάρισας, Μπεσίκτας, ωραίο φιλικό θα είναι αυτό. Να δούμε πού θα φτάσει το σκορ. Αν και όχι, εντάξει, μπορεί να σταθεί καλά. Τέλος πάντων, έχει δρόμο ακόμη το καλοκαίρι, θα έχει και άλλα φιλικά παιχνίδια. Εμείς πάμε τώρα λίγο να αλλάξουμε θέμα, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στον Ηρακλή, όπου έχει προκύψει αυτές τις ημέρες, αναμένεται μάλλον την Τετάρτη,
ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Πέρα από, το ζητήματα, πέρα από τα ζητήματα με τον Άφημι και όλα αυτά τα σενάρια με τον Βόλο και τις συναντήσεις και όλα αυτά, κάτι εντελώς διαφορετικό που ίσως φέρει και μια μεγαλύτερη αλπίδα στους Κιανολευκούς. Να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Σαλεπάκη για να μας πει τι συμβαίνει ακριβώς στο ρεπορτάζ. Καλησπέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα. Καλησπέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Ναι, ναι, αλήθεια είναι. Τι και... γίνεται στον Ηρακλή, τις περισσότερες φορές τις οποίες τα λέγαμε και το πρόσφατο διάστημα δεν υπήρχε φως στο τούνελ και με τον Γιώργο του Ματιού δύο φορές τα είπαμε εδώ στον αέρα, δεν υπήρχε έτσι κάτι αισιόδοξο για να αναφέρουμε. Τώρα ίσως κάτι να υπάρχει, δεν ξέρω αν μπορεί όντως να εξελιχθεί και στην πράξη, αλλά τουλάχιστον μαθαίνουμε επιτέλους κάτι λίγο πιο αισιόδοξο. Προς στιγμή κάτι θετικό ας πούμε δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει. Υπάρχει μία αναθεώρηση και πάλι της ιστορίας του 2011 που είχε φέρει τον Ηρακλή μέχρι την τέταρτη κατηγορία. Λόγω όλο αυτό ξεκινάει από την απόφαση του Απριλίου, την αθωτική απόφαση για τον Αντώνη Ρέμο και τους υπόλοιπους. Ναι. Ήταν μία αθωτική απόφαση που ουσιαστικά αθώωσε τον Αντώνη Ρέμο για την υπόθεση της πλαστής ενημερότητας. Mm-hmm. Ναι. Που ήταν ο λόγος που είχε αποφασιστεί τότε ο Ηρακλής. Ναι. Αν και η ποινή για πλαστή ενημερότητα δεν ήταν υποβασμός, για τον Ηρακλή δεν ήταν υποβασμός και γι' αυτό, ναι, και γι' αυτό υπήρξε η αθώωση. Και ορμόμενοι άνθρωποι του Ηρακλή, του Γυμναστικού Συλλόγου του Ηρακλή από αυτή την απόφαση, να πούμε ότι ο Γυμναστικός Σύλλογος παίρνει αυτή την πρωτοβουλία καθώς είχε το 10% των μετοχών εκείνης της ΠΑΕ, ναι, του πρωταρχικού Αφημί. Με αυτή την ορμόμενη λοιπόν από εκεί κατέθεσαν προσφυγή και πάλι στην ΕΠΟ ώστε να εξεταστεί και πάλι η υπόθεση του 2011. Αυτό το θετικό για τον Ηρακλή είναι ότι θα εξεταστεί πολύ γρήγορα. Πριν από 20 μέρες ουσιαστικά έγινε αυτή η κίνηση των ανθρώπων του Ηρακλή και τώρα την Τετάρτη θα γίνει η εξέταση. Για να δούμε. Αυτό μπορεί να σημαίνει πολλά, μπορεί να μην σημαίνει και τίποτα. Γιατί ναι, μπορεί η απόφαση να είναι ναι μεν. Τότε αδικήθηκε ο Ηρακλής, αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να γίνει κάτι ή να είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποια θα είναι η απόφαση του δικαστηρίου. Ναι. Σούπερ λίγη λέει ο Χρήστος απέναντι. Υπάρχει περίπτωση, Γιάννη, επειδή και ο κόσμος αυτό ρωτάει, να υπάρξει απόφαση, θα μου πεις, εντάξει, που να ξέρεις τι θα αποφασίσουν οι δικαστές, αλλά μπορούμε να το βάλουμε στο τραπέζι αυτό το ενδεχόμενο. Το πιστεύουν οι άνθρωποι του Ηρακλή ότι μπορεί να υπάρξει ακόμη και απόφαση για να επιστρέψει ο Ηρακλής στη Super League. Ως δικαίωση για όλα αυτά που έχει υποστεί. Νομίζω ότι για να έχουμε φτάσει μέχρι εδώ, σίγουρα υπάρχει. Και αν όχι, αν δεν είναι η Super League, υπάρχει έστω το ενδεχόμενο, η ελπίδα, ας το πούμε καλύτερα, για Super League 2. Mm-hmm. Που ίσως να μην δικαιώνει και απόλυτα τον Ηρακλή αυτό, η Super League 2, καθώς υποβάστηκε από την πρώτη κατηγορία, αλλά είναι και σε αυτό μέσα στα σενάρια που φαίνεται να υπάρχουν. Ναι, επειδή η Super League 1 έχει κλείσει, έχει βγει πρόγραμμα, ίσως γι' αυτό, έτσι. Ενώ η Super League 2 ίσως ακόμη είναι αυτό, μια, ναι, νέα κατηγορία και ίσως εκεί να γίνει πιο εύκολα κάποια αλλαγή για να προσθεθεί ο Ηρακλής. Τώρα δεν ξέρουμε ποια ομάδα θα φύγει, βέβαια, αν γίνει κάτι τέτοιο. Θα μπει μια παραπάνω ομάδα. Αυτά όλα είναι λίγο, βέβαια, μετά πάμε στο πρακτικό κομμάτι. Αν υπάρξει όμως αθωτική απόφαση για τον Ηρακλή και υπάρξει δικαίωση δικαστικά, νομίζω μετά θα βρεθεί άκρη και πρέπει να βρεθεί άκρη, γιατί δεν μπορεί πάντα ο Ηρακλής να την πληρώνει, έτσι. Γενικώς, Γιώργο, ακόμα και αν δικαιωθεί ο Ηρακλής και αν η απόφαση είναι αθωωτική, θα υπάρξουν, πρέπει να γίνουν πολλά βήματα. Πρέπει να βρεθεί ποιος θα αναλάβει την ομάδα, αν θα μεταφερθούν. Καλά, ναι, αυτό μετά χρέη είναι άλλο κομμάτι. Ναι, ναι, μετά όντως. Ναι. Γιατί μπορεί να υπάρξει η απόφαση και μετά πρέπει να βρεθεί και λύση στο στρατόπεδο του Ηρακλή. Τι θα γίνει, όντως. Άντε και βγάζει απόφαση δικαστική πως ο Ηρακλής επιστρέφει στη Super League. Τι γίνεται μετά. Κάποιος πρέπει να πάρει την ομάδα, να την τρέξει, να κάνει μεταγραφές. Ακόμη δεν έχει γίνει τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα. Θα πρέπει να γνωρίζουμε και μετά αν θα υπάρχουν χρέη, αν έχουν αποπληρωθεί όλα από τον Αντώνη Ρέμο ή αν θα μεταφερθούν τα χρέη προς τα φυσικά πρόσωπα, τους ποδοσφαιριστές και τα λοιπά. Είναι πάρα πολλά, αλλά γενικώς για να μείνουμε στην υπόθεση πρέπει να το τονίσουμε ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Δηλαδή δεν έχει υπάρξει ποτέ κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να είναι και καλό, μπορεί να είναι και κακό. Γιατί, ναι, από τη μία, ναι, μεν δεν υπάρχει δεδικασμένο. Απ' την άλλη, ως καινούργια εντελώς υπόθεση, πρωτότυπη υπόθεση, να το πούμε έτσι, μπορεί να φέρει και μια κάποια δικαίωση για τον Ηρακλή. Θα δούμε. Και γενικώς, στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο δεν έχουμε δει πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις.
Μία παρόμοια ήταν στην Πορτογαλία με τη Gil Vicente που είχε δικαιωθεί και αυτή μετά από κάποια χρόνια. Για τελείως διαφορετική περίπτωση, καμία σχέση με τον Ηρακλή, αλλά ήταν κάτι παρόμοιο. Αλλά γενικώς δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση. Τη χειρίζονται ο κύριος Παναγόπουλος και ο κύριος Γρηγορίου, είναι οι δύο οι δικηγόροι που τρέχουν τη συγκεκριμένη υπόθεση. Και τα πάντα θα κρυθούν την Τετάρτη. Και μέχρι τότε νομίζω ότι ο κόσμος του Ηρακλή πρέπει να δείξει μια υπομονή. Και αν θέλει την προσωπική μου άποψη, νομίζω ότι είναι μια κίνηση που μπορεί να συσπυρώσει πάρα πολύ κόσμο. Ναι, για να δούμε. Όμως το θέμα είναι και σε περίπτωση που υπάρξει αρνητική απόβαση και δεν βρεθεί άκρη με αυτό, μετά τι γίνεται στην επόμενη μέρα. Μετά επιστρέφουμε πάλι στα σενάρια που ακούμε όλο αυτόν τον καιρό. Και πού θα παίξει η ομάδα και τι θα γίνει με το αφημί. Μετά πάλι θα επανέλθει η κατάσταση εκεί. Το θέμα είναι ο κόσμος να μείνει συσπηρωμένος του Ηρακλή. Μπας και βρεθεί κάποια λύση, επιτέλους κάποια άκρη για το μέλλον του συλλόγου. Και καλό θα είναι έστω και για αυτές τις λίγες ημέρες αυτά τα σενάρια να μην πάνε στην άκρη. Να υπάρχουν και αυτά στο προσκήνιο, γιατί οι μέρες περνάνε, ο χρόνος δεν είναι σύμμαχος με τον Ηρακλή, είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση. Ναι, γιατί ναι, υπάρχει και το αρνητικό σενάριο πάντα. Δεν μπορεί να πάει ο Ηρακλής με τη λογική ότι οπωσδήποτε θα δικαιωθεί. Άλλωστε, πάντα. Έχει πάθει πολλά στο παρελθόν και δεν μπορεί να εμπιστεύεται έτσι κανέναν και τίποτα αυτή τη στιγμή. Δεν του πηγαίνουν τα δικαστήρια. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Μάλιστα. Οπότε Γιάννη, αναμένουμε την απόφαση Τετάρτης και από εκεί και πέρα ίσως θα έχουμε να πούμε και περισσότερο ανάλογα βέβαια και το τι είδους απόφαση θα είναι αυτή για το ποιο θα είναι και το μέλλον του συλλόγου. Ναι, το μόνο που χρειάζεται είναι υπομονή μέχρι την Τετάρτη και ας ελπίσουμε ότι έστω αργά θα υπάρχει κάτι καλό για τον Ηρακλή. Και από εκεί και πέρα τα μετέπειτα τα βλέπει η οικογένεια του Συλλόγου. Καλά, ναι. Μακάρι να υπάρξει μια έτσι, απόφαση δικαίωση για το Σύλλογο και όλα τα υπόλοιπα θα βρουν τον δρόμο τους μετά. Συνέχεια είναι εύκολο, δεν είναι, αλλά άμα μπει το νερό στα βλάκια μετά θα βρεθεί άκρη, πιστεύω. Μόνο εύκολο δεν είναι, ναι. Θα δούμε. Μακάρι, γιατί ο Ηρακλής νομίζω το αξίζει, το δικαιούται μετά από όλα όσα έχει υποστεί αυτά τα χρόνια. Ωραία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Επίσης, καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Γιάννη Σαλεπάκη για το ρεπορτάζ του Ηρακλή, για αυτή την υπόθεση με την οποία ουσιαστικά ο Ηρακλής ζητά δικαίωση για τον τρόπο με τον οποίο είχε υποβιβαστεί παράτυπα το 2011, μετά την αθώωση του Αντώνη Ρέμου για εκείνη την υπόθεση με την πλαστή ενημερότητα, εφόσον αποδείχθηκε ότι δεν είναι. Είχε κάνει πλαστό έγγραφο ο Αντώνης Ρέμος, τέλος πάντων, και εφόσον δεν έπρεπε τότε να τιμωρηθεί με υποβασμό ο Ηρακλής, τώρα οι άνθρωποι του Ηρακλή ζητούν τη δικαίωση και την επιστροφή της ομάδας στη Super League 1. Αυτό είναι το πρώτο αίτημα. Τώρα από εκεί πέρα, επειδή στη Super League 1 υπάρχει ήδη πρόγραμμα, έχει κλείσει το πρωτάθλημα, είναι τα τηλεοπτικά στη μέση, είναι όλο αυτό το πακέτο που έχει να κάνει με συμμετοχή ομάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα, που περιπλέκεται και με πολλά εξωαγωνιστικά ζητήματα, ίσως να υπάρξει πιο έντονα το ενδεχόμενο επιστροφή στη Super League 2. Εντάξει, και αυτό θα ήταν κάποια λύση για τον Ηρακλή, όχι η απόλυτη δικαίωση, αλλά κάποια λύση έστω για να βρεθεί μια άκρη, να ξαναδεί άσπρη μέρα, να ξαναδεί με αισιοδοξία το μέλλον του συλλόγου. Και μετά, φυσικά, είναι το θέμα ποιος θα βρεθεί να αναλάβει, ποιος θα τρέξει την ομάδα, γιατί αυτή τη στιγμή στον Ηρακλή δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε ομάδα, ούτε διοίκηση που να τρέχει το αγωνιστικό τμήμα. Οπότε. Και σε περίπτωση αρνητικής απόβασης πρέπει να δούμε στον Ηρακλή τι θα κάνουν, έτσι. Να βρεθεί μια λύση, γιατί δεν μπορεί να υπάρξει χρονιά, δεν μπορεί να έρθει η σεζόν και ο Ηρακλής να μην παίξει πουθενά. Ακόμη και αν πάμε στο σενάριο αυτό που ανέφερε ο Τόν Παπαδόπουλος για συμφωνία με τον Αχιλέα Μπέο για να πάρει το αφημί του Βόλου από την επόμενη σεζόν, 2020-2021 δηλαδή. Αυτή τη χρονιά τι θα γίνει, ο Ηρακλής δεν θα παίξει πουθενά. Ο Τόν Παπαδόπουλος είχε κάνει κάτι δηλώσεις για συμμετοχή τη ομάδα K19 στα αριστερικά και όλα αυτά. Αυτά είναι γελία πράγματα, δεν είναι λύση για τον Ηρακλή. Εντάξει, σε καμία περίπτωση, και πρέπει να βρεθεί επιτέλους κάποια άκρη. Λοιπόν, αυτά και με τον Ηρακλή. Για ΠΑΟΚ και Άρη, τα είδαμε και νωρίτερα, τα μεταγραφικά, τα φιλικά του παιχνίδια, τα οποία ολοκληρώθηκαν στο πρώτο στάδιο στην Ολλανδία για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη που επέστρεψε από Ολλανδία. Αρνητικό απολογισμό είναι η αλήθεια στα τρία φιλικά του παιχνίδια που δέχτηκε 11 γκολ και πέτυχε μόλις ένα στο σύνολο. Ωστόσο, από το πρώτο ημίχρονο του αγώνα της Παρασκευής κοντά στην Αιτχόβεν, που ήταν και το τελευταίο φιλικό, μπορεί να κρατήσει κάποια θετικά στοιχεία, όπως μας μετέφερε και ο Χρήστος Σαλτίδης που ήταν εκεί και έχει τηλεοπτική, έχει άποψη, έχει εικόνα από το παιχνίδι. Εμείς δεν είχαμε τηλεοπτική μετάδοση. Ραδιοφωνικά εδώ στο Λίμπερο ότι ακούσαμε.
Στον Άρη, σαφώς, σιγά σιγά πρέπει να ετοιμάζονται και για το ευρωπαϊκό παιχνίδι. Υπάρχουν και δηλώσεις από τον βοηθό προπονητή της ΑΕΛ Μεσού σήμερα σε κυπριακή σελίδα, ο οποίος μάλιστα αποθέωσε τον Άρη. Είπε ότι έχει κάνει δυνατές προσθήκες, ότι βελτιώνεται συνεχώς, ότι έχει να παίξει η ΑΕΛ Μεσού σε μια φοβερή έδρα, όπως είπε. Εντάξει, σίγουρα και στην ΑΕΛ Μεσού προετοιμάζονται για το παιχνίδι και θέλουν με τον πλέον εμφαντικό τρόπο να περάσουν το μήνυμα και στη δική τους ομάδα ότι πρόκειται να έχουν πολύ δύσκολο έργο απέναντι στον Άρη. Η ρεβάνς βέβαια θα είναι στην Κύπρο στις 8 η ώρα, όπως έχει οριστεί το παιχνίδι, την μεθεπόμενη Πέμπτη, μάλλον όχι στις 1 Αυγούστου, την 1η Αυγούστου είναι το παιχνίδι εκείνο, ο αγώνας ρεβάνς ανάμεσα σε ΑΕΛ Μεσού και Άρη που θα γίνει στην Κύπρο, με τους Κύπριους να θέλουν και αυτή τη μεριά τους να παλέψουν για να διεκδικήσουν την πρόκριση. Αυτές τις μέρες έχουμε και άλλα φιλικά παιχνίδια. Ο Ατρόμητος το Σάββατο έδειξε ότι ακόμη είναι ανέτοιμος, χάνοντας με 3-0 από την Nottingham Forest. Θέλει δουλίτσα ακόμη, με αρκετά νέα πρόσωπα, με νέο προπονητή. Ένας πολύ αλλαγμένος, πολύ διαφορετικός Ατρόμητος σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν. Με τον Βέλιο να είναι στην κορυφή της επίθεσης του Κουλούρη. Βασική αλλαγή σαφώς. Έχουν φύγει και ο Μπρούνο και ο Βάρντα από πέρσι και άλλα πρόσωπα. Επομένως, περιμένουμε κάτι διαφορετικό να δούμε φέτος από τον Ατρόμητο. Ακόμη όμως έδειξε ότι θέλει δουλειά για να βελτιωθεί. Σήμερα έχει ακόμη ένα φιλικό η ΑΕΚ απέναντι στην Νετάνια στις 7. Αύριο είναι το φιλικό του Ολυμπιακού με την Nottingham Forest. Προβαντζενεράλε των Ερυθρολεύκων εν όψη των αγώνων με τη Βικτόρια Πλιζέν για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League που ακολουθεί την επόμενη εβδομάδα. Στον Ολυμπιακό που ακόμη είναι σοκαρισμένη από τον τραυματισμό του Φορτούνη, την Τριξιαστού που υπέστη ο Έλληνας Άσος και έτσι προσπαθούν να δουν πώς θα καλυφθεί το κενό και θα έχει ενδιαφέρον το αυριανό φιλικό του παιχνίδι απέναντι στην Nottingham Forest, παρότι πρόκειται για ένα οικογενειακό διπλό περισσότερο να το δούμε έτσι. Δείπνησα και μαζί χθες οι παίκτες των δύο ομάδων, Μαρινάκης εκεί, τα είπε με τους δύο προπονητές, όλοι μαζί, μια οικογένεια Ολυμπιακός και Nottingham Forest. Λοιπόν, πριν κλείσουμε να πάμε λίγο να δούμε και το top 10 των μεταγραφών, τις πιο ακριβές, καθώς υπάρχει αλλαγή στη λίστα μετά την απόκτηση του Griezmann από την Μπαρτσελόνα για 120 εκατομμύρια ευρώ. Έχει μπει πέμπτος στη λίστα, έχει πετάξει εκτός τον Αζάρ που ήταν δέκατος και έτσι στο top 10 τώρα πλέον η Μπάρτσα έχει 4 ποδοσφαιριστές της, 4 μεταγραφές που έχει κάνει η ομάδα της Καταλωνίας. Βέβαια τις δύο πρώτες θέσεις έχει πάρει με τον Neymar στα 222 εκατομμύρια ευρώ το καλοκαίρι του 2017 και την ίδια χρονιά και τον Mbappé με 180 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές είναι οι δύο top μεταγραφές. Η μεταγραφή του Joao Félix είναι τρίτη στη λίστα με 127 εκατομμύρια. Πήγε στην Ατλέτικο φέτος από την Μπενφικά, η πιο ακριβή στην ιστορία του συλλόγου της Μαδρίτης. Ο Κουτίνιο στην Μπάρτσα πήγε με 120 εκατομμύρια το καλοκαίρι του 2018, πέρσι δηλαδή από τη Λίβερπουλ. Ο Γκρισμάν πέμπτος πια με 120. Τα 112 εκατομμύρια που έδωσε η Γιουβέντους στην Ρεάλ για να πάρει τον Κριστιανό Ρονάλντο είναι η έκτη μεταγραφή στις ακριβότερες. Ο Ντεμπελέ με 105 εκατομμύρια το 2017 από την Ντόρτμουντ στην Μπαρτσελόνα. Η 7η μεταγραφή, ο Πογκμπά το καλοκαίρι του 2016 που πήγε στην United από τη Γιουβέντους με 105 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Νεϊμάρ είναι ξανά στη λίστα ως ένατος με τη μεταγραφή του από την Σάντος στην Μπαρτσελόνα την πρώτη φορά που ήρθε στην Ευρώπη το 2013. Έναντι 103,5 εκατομμύρια ευρώ είχαν δώσει τότε η Blaugrana. Ο Μπέιλ κλείνει το top 10 με 101 εκατομμύρια ευρώ, τον είχε πάρει η Ρεάλ Μαδρίτης από την Τότεναμ το καλοκαίρι του 2013, τότε είχε γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή όταν έγινε και τώρα έφτασε να είναι δέκατο στη λίστα και νομίζω σύντομα θα βγει κιόλας, καθώς παίζουν και άλλα σενάρια, όπως είπαμε για Ποκμπά, για Νεϊμάρ και όλα αυτά που το επόμενο διάστημα αναμένεται να εξελιχθούν και σε συμφωνίες τα περισσότερα. Λοιπόν, και τώρα διαβάζω και στο Πάο 4 για τον Σετσίνη που αναφέραμε νωρίτερα. Το τελευταίο όνομα που έχει εμπλακίσει μεταγραφικό σενάριο για τον ΠΑΟΚ, τον Αργεντινό μέσο της Μάλαγα, ο Εμμάνουελ Σετσίνη, που είναι στο προσκήνιο για τους Ασπρόμαυρους, 23χρονος, μετά την περσινή του παρουσία στην Μπάνφιλτ, όπου ήταν δανεικός από την Μάλαγα, η ομάδα από την οποία τον απέκτησε μάλιστα η ισπανική ομάδα, αναμένεται να δώσει το παρόν στη φετινή προετοιμασία της ομάδας του, όπως γράφουν στην Ισπανία. Το θέμα είναι ότι η προετοιμασία της Μάλαγα ξεκινά σήμερα και μάλιστα ο Σετσίνη δεν θα είναι στη διάθεση του Βίκτορ Σάντσεθ, του προπονητή του, καθώς σε αυτόν όπως και κάποιους άλλους ποδοσφαιριστές που είχαν υποχρεώσει το καλοκαίρι έχει δοθεί έξτρα άδεια και ο 23χρονος αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία την Κυριακή 21 Ιουλίου. Οπότε μέχρι τότε δεν θα ξεκινήσει προπονήσεις, μέχρι δηλαδή την επόμενη Κυριακή.
Βέβαια, ούτως ή άλλως, όπως είπαμε και πριν, και όπως γράφουν και τα παιδιά της ΠΑΟΚ 24, δύσκολα θα προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση για τον ΠΑΟΚ. Είναι και αρκετά τα χρήματα για τον 22χρονο μέσο, που δεν έχει και παραστάσεις από το υψηλό επίπεδο. Και ο ΠΑΟΚ ψάχνει κάποιον πιο έτοιμο παίκτη για να τον βοηθήσει άμεσα και στα προκριματικά του Champions League. Λοιπόν, κάπως έτσι ήρθε η ώρα να φτάσουμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής Ο Λίμπερο Παντού, πρώτη της εβδομάδας. Μαζί θα είμαστε και πάλι αύριο στις 2. Ο Γιώργος Παναγκής στο μικρόφωνο, ξέρω και στη ρύθμιση του ήχου. Και ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με το πέναλτι. Οπότε μένετε συντονισμένοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Από εμάς να έχετε ένα καλό μεσημέρι.